Να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αφήσει με τον κύριο Σταμπουλίδη και να πάμε να συναντήσουμε την Κωγό Καλύβα και τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Γιατί όλες αυτές τις μέρες μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι. Κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έχουν γεμίσει οι περιοχές γύρω-γύρω από την Αττική, εκεί στα παραθαλάσσια μέρη. Τα σπίτια νοικιάζονται. Έχει πληρότητα 100% στα περισσότερα μέρη. Η Γκογκό Καλύβα έχει κάνει ρεπορτάζ. Γκογκό, παρουσίασε μας το ρεπορτάζ για να μας πει και ο κύριος Μπάκα στη δικιά του εκτίμηση. Πραγματικά ανάρπαστες έγιναν αυτό το Πάσχα όλες οι παραθαλάσσιες κατοικίες στα προάστια της Αττικής και δυσέβρετες πλέον, μπορώ να πω. Γιατί το λέω αυτό? Από την στιγμή που ανακοινώθηκαν η αντιδικοποίηση των μέτρων, των ελέγχων στις πύλες εξόδου, όλο ένα και περισσότεροι Αθηναίοι ψάχναν κατοικίες στα προάστια της Αττικής προκειμένου να περάσουν εκεί το Πάσχα με την οικογένειά τους. Μπήκαμε χθες σε πολύ γνωστή πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ψάξαμε μέρος-μέρος κατοικία είτε διαμέρισμα για μια οικογένεια με δύο παιδιά, αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό, και μάλιστα δεν βρήκαμε τίποτα στα περισσότερα από αυτά. Τα βλέπουμε στο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινήσαμε με το Λαγονίσι, εκεί η πληρότητα είναι 100%, δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα. Μιλάμε για την Μεγάλη Παρασκευή και επιστροφή να κάναμε την Δευτέρα του Πάσχα. Ναι. Στην Ανάβησο τώρα και εκεί στην Παλαιά Φώκια η πληρότητα επίσης αγγίζει το 100%, όταν μάλιστα πριν από 3-4 μέρες εκεί ήταν γύρω στο 70%. Μετά ψάξαμε στο Σούνιο, εκεί κάτι βρήκαμε, η πληρότητα αγγίζει το 98%, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να βάλουμε πολύ γερά το χέρι στις τσέπες μας, γιατί το κοστολόγιο εκεί ανεβαίνει πολύ. Μόνο αυτοτελείς εκεί, πολυτελείς βίλες βρήκαμε, με τα χρήματα εκεί να φτάνουν στα 1.800 έως και 2.800 ευρώ, ακριβώς ό,τι περίσσεψε. 1.800 ευρώ για πόσες μέρες? Για τρεις διανυκτερεύσεις. Τρεις διανυκτερεύσεις. Πάλι καλά που στη δώσανε τη βίλα. Εγώ προσωπικά δεν τα δίνουμε για τόσο λίγο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ ακριβά, όντως. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι σε ρεπορτάζ του Μέγκα στις 17 Απριλίου, το προηγούμενο Σάββατο, που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή όσον αφορά τα προάστια του νομού Αττικής, θα σας πω ότι οι πληρότητες στο Σούνιο ήταν σε 77% και ότι για τις διανυκτερεύσεις από Μεγάλη Παρασκευή ως και Δευτέρα του Πάσχα φτάναμε τα 770 έως 516 ευρώ. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, τα 1.800 ή τα 2.800 ευρώ. Είναι εντελώς λογικό αυτό που βλέπουμε, είναι εντελώς λογική αυτή η εικόνα. Όλοι το αναμέναμε ότι όταν αυτή τη στιγμή απαγορεύτηκαν η μετακίνηση από νομό σε νομό, θα μπαίναμε στη διαδικασία να βλέπουμε πραγματικά τον κόσμο να στρέφεται στα παραθαλάσσια προς του νομού Αττικής. Είναι ανάγκη του κόσμου αυτή τη στιγμή, μετά από 12 μήνες από το Μάρτιο του 2020 ως και σήμερα, σε έναν πόλεμο με την πανδημία του κορονοϊού. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δουλεύουν μέσω τηλεργασίας. Άρα ήταν εντελώς λογικό τις μέρες του Πάσχα να θέλουν να βρεθούν κοντά στη φύση, σε ένα αφοτελές διαμέρισμα ή κατοικία που να μπορούν τα παιδιά τους να περάσουν αυτές τις μέρες του Πάσχα. Αφού είναι διαμερίσματα αυτοτελή. Αφού πλέον δεν μπορούν να πάνε στο χωριό τους. Ακριβώς. Είναι αυτοτελή διαμερίσματα με όλες τις οικοσυσκευές που μπορεί αυτή τη στιγμή η μητέρα να φτιάξει τα εδέσματα των Άγιων ημερών. Mm-hmm. Γενικότερα, να ξέρουμε και το εξής. Βόδισε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρχε πολιτική ακύρωση, δωρεάν μάλλον πολιτική ακύρωση, χωρίς προπληρωμή. Πλέον είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν είναι αριθμητικά πάρα πολλά. Μην ακούει ο κόσμος το 98% ή το 80% και θεωρεί ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Σε μια έρευνα που κάναμε εμείς περίπου πριν 5-6 ημέρες, ήταν 140 ακίνητα. Είναι στην Αθήνα, μένει 5 εκατομμύρια κόσμος. Άρα είναι εντελώς λογικό η εικόνα που βλέπουμε. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά γέμισαν. Δηλαδή υπήρχε ζήτηση από τον κόσμο. Κύριε Βούλγαρη, υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και θα σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα των 5 ημερών η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Παράλληλα, υπήρχαν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν κάνει κρατήσεις στα δία του νομού Αττικής. Οι άνθρωποι κάναν την κράτησή τους μέσω της πιστωτικής τους κάρτας, πήρε τα χρήματα κατευθείαν η πλατφόρμα και μετά από 2 ημέρες ενημέρωσαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι δυστυχώς η κράτηση αυτή δεν ισχύει διότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Μάλλον, εγώ που είμαι και λίγο περίεργο σε αυτό, μπορεί να δόθηκε σε κάποιον άλλον σε υψηλότερο ποσό. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Μπάκα, τώρα Μεγάλη Τετάρτη. Τελευταία στιγμή μπορούμε να πούμε. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μείνει, ναι, όλοι στην Αττική Αθηναίοι και δεν έχουν άλλη λύση, μιας και βλέπουν 100% πληρότητες. Τι εναλλακτικές έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι εναλλακτικές είναι εξής. Ή θα πληρώσουν αυτή τη στιγμή
ακίνητα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της, του ρεπορτάζ, σε 1.800 με 2.000 ευρώ, πολυτελεία ακίνητα με πισίνες, ή θα μπουν στη διαδικασία, αν βρουν κάτι, δεν υπάρχει πλέον η πολιτική ακύρωση δωρεάν, υπάρχει η εξόφληση απευθείας με την κρέα του συγκεκριμένου καταλήμματος. Αρχίζουν και αλλάζουν τα χαρακτηριστικά, δηλαδή το τι ζητάω. Ακριβώς. Στην Αττική υπάρχει αυτό το φαινόμενο ή και αλλού? Κυρία Βούλγαρη, αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λέτε, γιατί το βλέπουμε και αλλού. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας, όπως είναι η Ναύπακτος, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη Σφιώτιδα, στο Θεολόγο, στο Λεωνίδιο, στο Νότιο Πύλιο. Βλέπουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να κινηθούν εντός των ορίων των νομών τους, να έχουν κινηθεί στα παραθαλάσσια προάστια συγκεκριμένων περιοχών. Mm-hmm. Θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να φύγουν δηλαδή από το μέρος κατοικίας, πηγαίνουν στα παραθαλάσσια. Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ υψηλές πληρότητες. Το σημαντικό θέμα είναι το εξής όμως. Ότι ενώ το 2019 σε περιοχές όπως είναι η Ναύπακτος, όπως είναι το Νότιο Πύλιο, όπως είναι τα Μετέωρα, το Μέτσοβο, θα δούμε οι τιμές ότι το 2021 είναι αρκετά μειωμένες. Δηλαδή οι πληρότητες όντως είναι υψηλές, αλλά οι τιμές είναι μειωμένες. Αυτό έγινε το εξής λόγο. Όταν είδαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια, γνώριζαν πολύ καλά ότι αποκλείεται ο Αθηναίος, ο οποίος θα πήγαινε στο συγκεκριμένη περιοχή, να μπορέσει να φύγει και να πάει. Άρα έπρεπε να απευθυνθούν οι ίδιοι στους συμπολίτες του νομού τους. Mm-hmm. Σωστά. Άρα κατέβασαν τις τιμές και βλέπουν αυτές τις πληρότητες. Για να το γεμίσουν τουλάχιστον να μείνει άδειο. Ευχαριστούμε, κύριε Μπακά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα. Καλή σήμερα. Έχεις κάτι τη τελευταία στιγμή, Να έχουμε μία είδηση.